Και ένας σημαντικός τώρα αγώνας δρόμου με πρωταγωνιστές μικρά παιδιά αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Νοεμβρίου με κεντρικό σύνθημα «Τέλος στη βία». Να υπενθυμίσω ότι 25 Νοεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Μέρη Παχιαδάκη, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου. Κυρία Παχιαδάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Ακόμη μια εξαιρετική πρωτοβουλία με πολλαπλά μηνύματα που έχει την υπογραφή σας, έχει την υπογραφή των συνεργατών σας, με αποκορύφωμα βέβαια την Κυριακή 28 του μήνα. Ναι. Είναι, ξέρετε, 25 Νοεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών. Ωστόσο, επειδή είναι καθημερινή, εμείς το μεταφέρουμε στις 28 για να πάμε Κυριακή, οπότε θα μπορούμε να έχουμε τη χαρά πραγματικά αυτή της εκδήλωσης, η οποία δίνει ένα άλλο χαρακτήρα και στην ίδια την πόλη μας. Ήθελα να πω ότι στις ημέρες αυτές που πάντα έχουμε παγκόσμιες ημέρες, όμως εμείς αυτή τη φορά δεν είναι παγκόσμια ημέρα για μνήμη ή για ανάμνηση. Είναι ημέρα ευαισθητοποίησης. Είναι η ημέρα που ίσως ο καθένας μας πρέπει να αναλογιστεί τι έχει κάνει σε αυτή το φαινόμενο της αυτής της άλλης πανδημίας, η οποία δυστυχώς ενδημεί και στον τόπο μας. Γιατί η βία και η κακοποίηση είναι ένα κομμάτι από τη ζωή μας, είναι μέρος της ζωής μας και ξεκινά από την ηλικία των μικρών παιδιών. Και θέλω να σας ρωτήσω, εάν κατά τη διάρκεια της επιδημιολογικής κρίσης της πανδημίας, αυτά τα δύο χρόνια πάνω κάτω έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα και τα περιστατικά, τα οποία βέβαια εσείς και οι συνεργάτες σας έχετε κληθεί να αντιμετωπίσετε. Βέβαια, και βέβαια έχουν αυξηθεί. Ίσως έχουν αυξηθεί και οι επικοινωνίες που έχουν οι γυναίκες, είτε οι άνθρωποι που κακοποιούνται με εμάς. Τα ποσοστά ασφαλώς είναι μεγαλύτερα, γιατί δυστυχώς αυτό το χρονικό διάστημα που έμεινε το ζευγάρι, ο σύζυγος, η γυναίκα με τον άντρα, τα παιδιά και όλοι μαζί, υπήρχε μια υπερβολική ένταση μεταξύ τους και είχε σαν αποτέλεσμα τα γνωστά φαινόμενα που βέβαια πάρα πολλές φορές είναι ανεξέλεγκτα. Είναι ανεξέλεγκτα, σωστά. Ναι, δυστυχώς. Αλλά αυτό που προκύπτει βέβαια είναι ότι υπάρχει λύση. Δεν πρέπει να κυριαρχεί η απόγνωση. Μπορεί κάποιος να σηκώσει το τηλέφωνο να σας καλέσει. Είστε παρούσα, είστε παρόντες. Αυτό είναι το μήνυμα που προκύπτει και μέσα από την πρωτοβουλία του αγώνα δρόμου με πρωταγωνιστές αυτά τα μικρά παιδιά. Εμείς ούτως ή άλλως το δικό μας το μήνυμα είναι στην βία η σιωπή δεν είναι χρυσός. Σωστά. Αυτό ακολουθούμε και αυτό πάντα λέμε. Όμως αυτή τη φορά έχουμε ένα κοινό σύνθημα και δεν πάμε πια μόνο στη βία. Πάμε ένα βήμα παραπέρα που σημαίνει ότι λέμε τέλος στη βία. Δεν αντέχεται πια. Δεν αντέχεται πια να βλέπουμε γυναικοκτονίες τόσες μέσα στην Ελλάδα και δεν πρέπει να έχουμε πια την ανοχή αυτή την οποία συνηθίζομαι. Έχουμε βάλει στο κάδρο της κακοποίησης, δυστυχώς έχει μπει η ανοχή και είναι κάτι που κάνει πολύ κακό σε μια κοινωνία η οποία ανέχεται να βλέπει, να ακούει και να μην μιλά. Να πάμε λίγο πάλι στον αγώνα δρόμου, να πω ότι σήμερα ξεκίνησαν οι εγγραφές, 5η 18. Βεβαίως, σήμερα αρχίσαμε τις εγγραφές για τα παιδιά. Πρέπει να πούμε ότι αυτή τη φορά αποφασίσαμε να εμπλέξουμε μικρά παιδιά με γονείς και πρακτικά θα πρέπει να πούμε ότι ένα παιδί μικρό, το οποίο θα λάβει μέρος σε αυτόν τον αγώνα, θα ρωτήσει τους γονείς του, μα πού πάμε, μα τι κάνουμε και γιατί πάμε εκεί. Γιατί πάμε σε αυτή την εκδήλωση. Η εμπλοκή λοιπόν του μικρού παιδιού με το γονέα και με όλη αυτή την εκδήλωση πάντα έχει ένα στόχο. Ναι. Το να καταλάβει το παιδί, να ευαισθητοποιηθεί και ίσως το ίδιο το παιδί αυτό από τον 6 έως 12 είναι μια ηλικία όπου έχουμε μεταξύ τους το bullying, τα γνωστά αυτά που γίνονται στα σχολεία και θεωρούμε ότι είναι καιρός να βάλουμε στο παιχνίδι αυτά τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, που πρέπει να μάθουν, να ευαισθητοποιηθούν και να καταλαβαίνουν τι σημαίνει βία μέσα στο χώρο που ζουν ή στο περιβάλλον που ζουν. Έτσι λοιπόν, αποφασίσαμε να βάλουμε πρώτη, δευτέρα, τρίτη παιδιά μικρά, τα οποία υποχρεωτικά
αυτές τις πρώτες τάξεις θα περπατήσουν τη διαδρομή, η οποία θα είναι πάντα με συνοδεία των γονέων. Είναι μια βασική προϋπόθεση. Θα πρέπει αυτά τα παιδιά να συνοδεύονται από τους γονείς τους. Στα μεγάλα παιδιά, στη Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη, θα είναι ένας κανονικός αγώνας δρόμου, όπου οι γονείς, αν θέλουν, μπορούν να είναι μαζί, όμως τα παιδιά μπορούν να είναι μόνα τους. Και γι' αυτό συμμετέχουν σε ένα αγώνα δρόμου με εκκίνηση και τερματισμό την Ενατική Λότζια. Μάλιστα. Σε όλα τα παιδιά, πρέπει να πω εδώ ότι θα πάρουν μετάλλια όλα τα παιδιά, γιατί μπαίνουν σε μια διαδικασία, πρέπει να τους πούμε ένα ευχαριστώ που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Είτε περπάτησαν, είτε έτρεξαν. Και βέβαια, αυτοί οι οποίοι θα τρέξουν θα πάρουν και το πρώτο, το χρυσό, το αργυρό και το κάλκινο μετάλλιο. Νομίζω ότι όλοι επίσης, όλα τα παιδιά που συμμετέχουν θα πάρουν και ένα πακέτο συμμετοχής που είναι το σακίδιο που έχει μέσα ορισμένα πράγματα. Βεβαίως έχει το κάθε παιδί, θα έχει το δικό του, ασφαλώς το μπλουζάκι του. Και βεβαίως θα πάρουν και οι γονείς σε άλλα χρώματα. Δηλαδή το παιδί θα έχει το πορτοκαλί χρώμα που είναι το χρώμα της κακοποίησης, με το λόγο «Τέλος στην βία». Οι γονείς θα φορούν άσπρα με το ίδιο λόγο και επίσης οι εθελοντές στο κίτρινο και να έχουν τα ανακλαστικά αυτά τα χρώματα για να μπορούν να βλέπουν τα παιδιά τους εθελοντές οι οποίοι θα είναι σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Κυρία Παχιαδάκη, ένα μεγάλο μπράβο για ακόμα μια φορά. Δεν περιμένετε από εμάς βέβαια να το ακούσετε. Χρόνια, ξεχωρίζετε για την ευαισθησία σας. Είμαστε σίγουροι ότι και αυτή η δράση πρωτοβουλία θα στεφθεί με επιτυχία και λέμε ένα ηχηρό όχι στη βία κατά των παιδιών, κατά των γυναικών, κατά των συνανθρώπων μας, όποιο φίλο βέβαια και αν έχουν. Έτσι είναι και πραγματικά χαίρομαι γιατί αγκαλιάστηκε και από φορείς, αγκαλιάστηκε από την ίδια την πολιτεία, από την περιφέρεια, από το Δήμο, βεβαίως από το Υπουργείο Αθλητισμού, γιατί είναι και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το ΕΑΚΙ, το οποίο και αυτό δραστηριοποιείται πάρα πολύ στην πόλη μας. Μάλιστα. Και βεβαίως θα ακολουθήσουμε και όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τα πολύ οποία σημαντικό. Υποχρεωτικά είναι πάρα πολύ σπουδαίο, το ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι είτε εμβολιασμένοι, το γνωστό όπως γίνεται είτε με τα self-test τους ανήλικους και στα και βεβαίως στους ενήλικες συνοδούς που θα πρέπει να έχουν αρνητικό rapid test είτε 48 ώρων είτε το PCR μάλιστα. Είναι αυτά που γνωρίζουμε τα γνωστά για τη διαχείριση της πανδημίας. Που είναι βεβαίως, κυρία Παχιαδάκη, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας, την τοποθέτησή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και αποκλίνοντας ότι θα έχουμε 300 παιδιά. Τέλεια. Και με άλλους τόσους γονείς και τους, οπότε πιστεύω πως θα είναι μια πολύ ωραία μέρα καλά. Στην μέρα αισιοδοξίας. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.